άσκοπη χαρακτήρισε την πρόσφατη σύνοδο κορυφής που έγινε στην Ελβετία ο βουλευτής του κόμματος AfD στη Γερμανία, Στέφεν Κότρε. Ο ίδιος εξήγησε πως δεν πέτυχε τους στόχους της με μεγάλες δυνάμεις και εκπροσώπους υψηλού επίπεδου να απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Ήταν αναμενόμενο ότι η διάσκεψη δεν θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα, αφού η Ρωσία δεν συμμετείχε σε αυτήν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρόσφεραν για άλλη μια φορά στην Ουκρανία υποσχέσεις υποστήριξης. Ως εκ τούτου, ο Ζελένσκι εξέφρασε διαβεβαιώσεις ότι η Ρωσία... μπορεί να ιτηθεί. Αυτό δεν είναι παρά ευσεβής πόθος και απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Σε 3 εβδομάδες όλοι θα έχουν ξεχάσει αυτό το συνέδριο, είπε ο Κότρε. Σύμφωνα με τον γερμανό πολιτικό, μπορεί να υπάρξει μόνο ένα πρώτο βήμα στην πορεία προς την ειρήνη, μια ανεφόρον κατάπαυση του πυρός. Πρόσθεσε ότι τα δικαιώματα των ρωσόφωνων μειονοτήτων πρέπει να γίνονται σεβαστά και υπογράμμισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ εάν πρόκειται να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας. Τα εδαφικά ζητήματα πρέπει να επιληθούν από κοινού από τα αντιμαχόμενα μέρη, τόνισε ο Κότρε.